Θα είδα χρήα στην παρουσία τη Τρόικα στην Κύπρο, εάν αξιοποιήσουμε έγκαιρα τι δυνατότητε που προσφέρει η εξέβρεση υδρογονανθράκων εντό τη ΑΟΣ τη Κυπριακή Δημοκρατία, τον Ζιο Γιαννάκη Μάτση. Έχουμε εδώ τον τέο Ευρωβουλευτή, κ. Μάτση, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Για να δούμε το τι ακριβώ εννοείται με αυτή την πρόταση και με ποιο τρόπο αξιοποιούμε του υδρογονανθράκε. Με ποιο τρόπο δεν αξιοποιήσαμε του υδρογονανθράκε. Γιατί έπρεπε να είχαν ήδη αξιοποιηθεί. Η συνηθισμένη διαδικασία είναι να έχουμε 12 οικόπεδα τα οποία έχουν έναν των πλούτο, κάπου 75 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου και το φυσικότερο των πραγμάτων μετά που διεπιστώθη στο οικόπεδο 12 ότι υπάρχει αυτός ο πλούτος είναι να καταθέσουμε μια εταιρεία ή στα διεθνή χρωματιστήρια για να εισπράξουμε από τους επενδυτές τεράστια ποσά. Αυτή είναι η εισήγηση και του κυρίου Οικονομίδη που είναι καθηγητή στο Τέξας και άλλων ειδημόνων, οι οποίοι μπορούσαν να, γίνει, να πραγματοποιηθεί. Δυστυχώ παραπέωμε προς δρόμους ανεξέρεκτους και ρηχού και δεν κάνουμε αυτόν το βήμα. Δεν υπάρχουν κινδύνια κίνδυνοι από αυτή την πρόταση όμω, κύριε Μάτση. Μα ποια κίνδυνοι, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε, αφού και τώρα λέει ο κύριο Σιλικιώτη, κάνουν μια εταιρεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε όπω του Νορβηγού. Εταιρεία κάμα που εξασφάλιζε όλε τι επόμενε γενιέ. Εάν δεν το κάνουμε, θα παραπέουμε και θα εκθέσουμε όπω εκθέτουμε αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο την οικονομία. Η κρόικα που βρίσκεται στην Κύπρο, αχρίαστα βρίσκεται, διότι μπορούσε να μην έρθει. Εάν εκάμναμε αυτέ τι ενέργειε έγκαιρα. Και εγώ στην εισηγήση μου δεν ήταν απλώ για να αποφύγουμε την Τρόικα, ήταν για να προχωρήσουμε ένα δρακόντιο βήμα μπροστά και να ικανοποιήσουμε τον προσφυγικό μα κόσμο, ο οποίο αναγκάζεται να πουλεί την γη του σε τιμέ 6 με 12% αξία για να επιζήσουν τα παιδιά του, να το πάνε στα σπουδέ του, να αντιμετωπίσουν ασθένειε. Δεν μπορεί το κράτο μα να είναι αμεληταία η προσέγγιση του σε αυτέ τι Άρα, αύριο πέρα. στη σύσκεψη την κρίσιμη με του Τροϊκανού, προτάσουμε αυτό το θέμα του φυσικού αερίου, έστω και τώρα να το αξιοποιήσουμε όπω μπορούμε για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Κοιτάξτε, και αν δεν το προτάξουμε, να κάνουμε το βήμα. Διότι οι Τροϊκανοί ξέρουν εκείνα που είναι και εκείνα που θα απαιτήσουν. Και θα μα επιβάλλουν όλου. Οι οποίοι θα είναι πολύ οδυνηροί. Αλλά το σημαντικότερο και θέλω να το τονίσω είναι ότι η εξαγορά τη γη μα από την Τουρκία γίνεται νόμιμα. Η εισβολή και η κατοχή ήταν παράνομη πράξη καταδικαστέ από το διεθνή παράγοντα. Τώρα αγοράζουν την γη μα νόμιμα. Και όπω θρασίτατα, είπε και ο κύριο Ερτογάν, σε δύο ή τρία χρόνια θα έχουν την πλειοψηφία τη στα κατεχόμενα, όπω έχουν και την πλειοψηφία του πληθυσμού. Είναι άμεση ανάγκη να δράσουμε χωρί καθυστερήσει Άκουγα πριν λίγο τα νέα ότι ο, 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 ο Γενικό Γραμματέα των Τουρκοϊπρίων δασκάλων έκαμε παράπονο, παράπονο, διότι εδόθησαν 5.000 σκάλε σε μια ναυτική εταιρεία ναυτικών σχολείων, γυμνάσεων ή πανεπιστήμων. Στα ιστορία Γυαλούσα. Δηλαδή, 50 σκάλε δεν ήταν αρκετέ. Εκπείται η γη μα και πρέπει να είμαστε ξύπνοι και έτοιμοι. Άρα, μέτρα ετοιμά. εδώ και τώρα. Ευχαριστώ.